Καλώς ανταμώνουμε πάλι, συντρόφισσες και σύντροφοι και φίλοι, εδώ στον όμορφο τόπο της Πρέσπας. Σήμερα, με αυτή μας την εκδήλωση, εκπληρώνουμε ως κομματική οργάνωση, ως κεντρική επιτροπή, ένα σημαντικό χρέος απέναντι στους νεκρούς της περίοδου 1940-49 από όλα τα γύρω χωριά των Πρεσπών και της βορειοδυτικής Φλόρινας. Θυμίζουμε ότι σε αυτή την περιοχή δεν ερχόμαστε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Εδώ έγιναν τα αντιπεριαλιστικά διήμερα της ΚΝΕ το 2008 και το 2016. Εδώ έγιναν τα εγκαίνια του μουσείου που είναι μπροστά σας το 2019. Ένα μουσείο που σύμφωνα με την καταγραφή που έχουμε το έχουν επισκεφτεί χιλιάδες άνθρωποι τα 5 χρόνια λειτουργίας του. Πριν από αυτό προηγήθηκε και συνεχίζεται και σήμερα μια πολύχρονη ακούραστη δουλειά δεκάδων συντρόφων στελεχών του κόμματος που με τη σημαντική βοήθεια κατοίκων, φίλων και οπαδών έχουν αναδείξει 8 μνημεία και μουσεία στην ευρύτερη περιοχή Καστοριάς και Φλόρινας. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη της περιοχής, εκτός από το θαυμασμό των σπάνιων τοπίων, των λιμνών, των πλαγιών και των βουνοκορφών, των γραφικών χωριών του Δήμου εδώ, να γνωρίσουν ταυτόχρονα και την ηρωική δράση και μάχη που έδωσαν τη δεκαετία του 40 οι αλίγιστοι της ταξικής πάλης σε τούτο εδώ τον τόπο. Αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία ειδικά για τη νέα γενιά να έρθει σε επαφή με την ιστορία που έχει γράψει ο λαός μας σε αυτόν τον τόπο με στιγμές απαράμιλου αυθεντικού ηρωισμού που μας εμπνέουν μέχρι σήμερα. Είναι όμως ταυτόχρονα και μια απάντηση προς όσους συστηματικά επιδιώκουν την αναθεώρηση της ιστορίας ως απαραίτητο συμπλήρωμα του αντικομουνισμού. Προς τους απολογητές αυτού του συστήματος, οι οποίοι επιδιώκουν να διαγράψουν ή να παραποιήσουν την ιστορική αλήθεια. Τους θυμίζουμε λοιπόν σε όλους αυτούς ότι ναι, το χώμα που πατάμε έχει λευτερωθεί από τους Γερμανούς κατακτητές από το ΕΑΜ, τον Ελλάς και την ΕΠΟΝ. Γιατί την 1η Νοέμβρη του 1944, γνωρίζοντας ότι οι Γερμανοί, αποχωρώντας από την πόλη της Φλόρινας, σκόπευαν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές σε βασικές υποδομές της πόλης, σχεδίασαν με σημαντικές στρατιωτικές μάχες και απελευθερώνοντας την πόλη, να διώξουν άρον-άρον τους Ναζί εγκληματίες και το σχέδιό τους αποτράπηκε. Είναι χαρακτηριστικό από εκείνες τις μάχες η υποδειγματική ομάδα της ΕΠΟΝ του 27ου τάγματος του Ελλάς που κατέλαβε την Ακρόπολη, δηλαδή την ανατολική είσοδο της πόλης και απελευθέρωσε το σιδηροδρομικό σταθμό. Από τον Ιούνιο του 1941 δημιουργήθηκε σε αυτούς τους νομούς η Εθνική Αλληλεγγύη που εξασφάλισε τροφή και βασικά είδη πρώτης ανάγκης για τους χιλιάδες πυρόπληκτους κατοίκους, γιατί στο πέρασμά τους από χωριά οι κατακτητές άφηναν κατεστραμμένα και καμένα σπίτια και υποδομές. Η Εθνική Αλληλεγγύη στην πορεία άνοιξε λαϊκά φαρμακεία και ιατρεία, λειτουργήσε παιδικούς σταθμούς, οργανώθηκε σε δεκάδες χωριά η λαϊκή αυτοδιοίκηση. Για εκείνη την περίοδο μόνο στην περιοχή της Φλόρινας λειτουργήσαν 25 σχολεία. Και να σκεφτούμε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από τις σκόρπιες δυνάμεις που είχε τότε το ΚΚΕ στους δύο νομούς, μιας και είχε φροντίσει γι' αυτό η μεταξική δικτατορία που είχε προχωρήσει σε ένα σημαντικό αριθμό συλλήψεων φυλακίσεων με αποτέλεσμα να διαλυθούν οι οργανωμένες μας δυνάμεις. Παρά αυτή την κατάσταση, μετά την έλευση των κατακτητών, γρήγορα ανασυντάχθηκαν οι οργανώσεις του κόμματος σε αρκετά χωριά και πόλεις ως το τέλος του 1941. Αυτές οι δυνάμεις κατόρθωσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να οργανωθούν οι πρώτες αντάρτικες ομάδες το 1942
οι οποίες είχαν ιδιαίτερα κλιμάκωση ανάπτυξη το 1943. Όλο το επόμενο διάστημα, οι δυνάμεις του Ελλάς έδωσαν πολλές μάχες σε όλους τους νομούς της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Αντιμετώπισαν με επιτυχία τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών την περίοδο του 1943, την προσπάθεια επέκτασης της βουλγάρικης ζώνης κατοχής σε αυτούς εδώ τους νομούς της Φλόρινας και της Καστοριάς. Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η μάχη στο Φαρδίκα από το 1943. Και έτσι, στην ουσία, από το δεύτερο εξάμηνο του 1943, εδώ υπήρχε η ελεύθερη Ελλάδα, σε δεκάδες χωριά. Και οι Ναζί και οι συνεργάτες τους ήταν ταμπουρωμένοι στις πόλεις ορισμένα κτίρια, από εκεί εξορμούσανε την ημέρα και εκεί κρυβόντουσαν σαν τα ποντίκια τη νύχτα. Σε αντίθεση με όλη αυτή τη δράση των δυνάμεων των αντιστασιακών, οι αστικές δυνάμεις και εδώ στους νομούς Καστοριάς και Φλόρινας σχεδόν όλοι τους συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς ή στη χειρότερη έμειναν απαθείς στο δράμα που ζούσε ο λαός της περιοχής. Όλα τα παραπάνω καταρρύπτουν το αφήγημα της εθνικής ενότητας ότι δήθεν τότε ήμασταν όλοι μαζί, ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις ενωμένες έδιωξαν τον κατακτητή. Όμως 80 χρόνια μετά πάλι αυτό το αφήγημα θέλουν να κοιμήσουν το λαό, μιλώντας για εθνικούς στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης, για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, την ετοιμασία νέων φυσιών για τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Γι' αυτό και σήμερα στη δίνη του υπεριαλιστικού πολέμου θέλουν να μας μπλέξουν ακόμα πιο βαθιά στα πολύ επικίνδυνα πολεμικά πλασχέδιά τους. Ήδη η χώρα μας με ευθύνη τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, με πλήρη συμφωνία όλων των αστικών κομμάτων, είναι μπλεγμένη ως το λαιμό σε όλες τις τοπικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η ελληνική κυβέρνηση έχει παραχωρήσει τα λιμάνια, τα αεροδρόμια να στέλνονται σχεδόν καθημερινά στρατιωτικός εξοπλισμός, πολεμοφόδια προσωπικό στην Ουκρανία, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ Ρωσίας. Ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό συμμετέχει σε νατοϊκές ασκήσεις. Στη Σούδα είναι η νέα, με βάση τη νέα ελληνοαμερικάνικη συμφωνία, απέκτησε ακόμη πιο αναβαθμισμένο χαρακτήρα. Είναι πλέον το αβήθιστο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ και στηρίζει έμπρακτα τη γενοκτονία του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, πρώτα στη Γάζα και τώρα στο Λίβανο. Όλα αυτά με κίνδυνο να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ανάφλεξη στην περιοχή, όπως ζήσαμε πρόσφατα και προχτές με τα χτυπήματα του Ισραήλ προς το Ιράν, γιατί πίσω στις πολεμικές συγκρούσεις δεν κρύβονται απλά, όπως προσπαθούν να μας πείσουν οι προσωπικές επιδιώξεις του ενός ή του άλλου ηγέτη. Εδώ εξελίσσεται μια αντιπαράθεση πολύ πιο βαθιά, που αφορά στο ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεραλιστικό σύστημα ανάμεσα σε δύο αντιπαρεταθέμενα στρατόπεδα με ΗΠΑ και Κίνα να πρωτοστατούν. Να όμως που όπως και τότε, έτσι και σήμερα εδώ στην Ελλάδα υπάρχει το ΚΚΕ, υπάρχει η ΚΝΕ που τους τραπατσάρουν αυτό το αφήγημα, αποκαλύπτουν τους σκοπούς τους, τα βαθύτερα σχέδια και οργανώνουν την πάλι έμπρακτα ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας. Και θέλουμε και από αυτό το βήμα να χαιρετήσουμε τις σημαντικές κινητοποιήσεις των λιμενεργατών στο Πειραιά που δεν άφησαν να φορτωθούν τα κοντέινερ που σκορπούν τη φρίκη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επίσης, αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα παλικάρια μας τους φαντάρους που σήκωσαν το ανάστημά τους και δήλωσαν ανοιχτά ότι δεν συμφωνούν να γίνουν κρέας για τα κανόνια των υπεραλιστών στους πολέμους τους. Οι φαντάροι έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται τα σύνορα της χώρας και την εδαφική ακαιρεότητά της και όχι να υπηρετούν το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ και να συμμετέχουν στα εγκλήματα σε βάρος λαών. Δυναμώνουμε λοιπόν το κύμα αλληλεγγύης σε όσους τιμωρήθηκαν, γιατί οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά και θα τους υπερασπιστεί ο λαός. Γι' αυτό το λόγο το ΚΚΕ λέει καθαρά: καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση
στις συμφωνίες της και στις συμμαχίες της. Δικαίωμα του λαού είναι να μην εμπιστευτεί την αστική τάξη και τα κόμματά της. Να μην δεχθεί ούτε μια στάλα αίμα να δώσει για τα συμφέροντα των υπεραλιστών που μάχονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει στα δικά του χέρια το πλούτο των λαών, τους υδρογονάθρακες, τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων. Και αυτό το δικαίωμα το υπερασπίστηκαν με το αίμα τους χιλιάδες στη χώρα μας και αυτό υπερασπιζόμαστε και εμείς σήμερα. Σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα τα λαϊκά συμφέροντα και τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των υπεραλιστών. Η νίκη του ενός προϋποθέτει την ήττα του άλλου. Γι' αυτό λέμε ότι η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της πρέπει να φτάσουν την πάλη ως το τέλος, ως την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας που ευθύνεται για τους πολέμους και την επαναστατική κατάκτηση της εργατικής εξουσίας, την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι γνωστό σε όλους μας το τι ακολούθησε μετά την απελευθέρωση από την τριπλή κατοχή. Εξαπολύθηκε ειδικά στην Ήπειρο της χώρας ένα όργιο εκβιασμών, επιθέσεων, βιασμών και δολοφονιών απέναντι στο αιαμικό κίνημα, απέναντι στους κομμουνιστές. Έχουμε ως κόμμα συλλογικά μελετήσει όλη αυτή την περίοδο και έχουμε βγάλει συμπεράσματα για τη λαθεμένη στρατηγική που είχαμε στα πλαίσια των αντίστοιχων λαθεμένων αναλύσεων του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, που οδήγησε σε απαράδεκτες συμφωνίες και την παράδοση των όπλων, άρα και στη μη αξιοποίηση της επαναστατικής κατάστασης που υπήρχε τότε στην Ελλάδα. Αυτές μας όμως οι αναλύσεις δεν μας εμπόδισαν να δούμε και την ηρωική δράση που ανέπτυξε στη συνέχεια ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, ο οποίος σε αυτά εδώ τα βουνά και σε αυτά εδώ τα χωριά ήταν η έδρα του Γενικού Αρχηγείου του, ήταν η σχολή αξιωματικών, το νοσοκομείο και βασικές υποδομές και λειτουργίες ενός λαϊκού στρατού. Ακούσαμε πριν στο Κότα για τον ηρωικό χαρακτήρα των μαχών του Δουσουέ. Εδώ θα σταθούμε σε μια άλλη πλευρά, τη λεγόμενη δημιουργική, δηλαδή στο πώς οργανώθηκε η ζωή σε αυτές εδώ τις περιοχές. Την περίοδο 1947-1949 είχαμε τις ελεύθερες περιοχές σε κάποια σημεία της χώρας, όπου την εξουσία ολοκληρωτικά την είχε ο Δουσουέ και άρα οργανωνόντουσαν όλες οι πτυχές της καθημερινής ζωής. Έτσι εδώ στις Πρέσπες δεν υπήρχε οικογένεια που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να μην συμμετείχε ή να μην στήριξε το Δουσουέ. Υπήρχαν ακόμα και ολόκληρες οικογένειες δοσμένες στον αγώνα, ενώ άλλες δούλευαν στα συνεργεία, της επιμελητείας, των φούρνων που έφτιαχναν ψωμί και σε άλλες υπηρεσίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Νοέμβρη του 1948 σε 23 λαϊκά συμβούλια του νομού Φλόρινας εκλέχτηκαν 52 γυναίκες, ενώ σε 53 της Καστοριάς εκλέχτηκαν 78 γυναίκες. Όλα αυτά τα χρόνια τα δύο επισκευάστηκαν δρόμοι, γέφυρες, δημιουργήθηκαν νοσοκομεία και αναρωτήρια. Στα ελεύθερα χωριά της Φλόρινας ιδρύθηκε νοσοκομείο που υπολόγισαν ότι στους πρώτους 4 μήνες εξετάστηκαν πάνω από 1.000 φτωχοί αγρότες, ενώ θεραπεύτηκε μέχρι και κόσμος που έπασχε από την ελονοσία, μια αισθάνεια που βασάνιζε τον κόσμο εκείνη την εποχή. Στα 2,5 χρόνια της λειτουργίας Ελεύθερης Ελλάδας υπολογίζεται ότι έγινε μια απίστευτη κινητοποίηση παραγωγικών δυνάμεων σε κατασκευαστικά, αντιπλημμυρικά και υδραυτικά έργα, οικοδόμηση νοσοκομείων, σχολείων, στην αγροτική παραγωγή. Ταυτόχρονα δόθηκε η γη και σπόροι και εργαλεία στους φτωχούς καλλιεργητές. Η πείρα αυτή αναδεικνύει ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Έμπρακτα αποδείχτηκε ότι η πρώτη παραγωγική δύναμη είναι ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος λαός, και ότι αυτό που είναι όριμο είναι να αλλάξει η εξουσία, δηλαδή το ποιος κάνει κουμάντο στην παραγωγή. Επίσης, ας αναλογιστούμε και το εξής. Αν οι σύντροφοί μας, ο λαός της περιοχής, με τα πενιχρά μέσα εκείνης της εποχής και σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε αυτά, σήμερα, με πιο εξελιγμένη την επιστήμη και την τεχνική,
πώς θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Σε αντίθεση, σήμερα με τις πολιτικές τους έχουν προχωρήσει στην ερημοποίηση των νομών της περιοχής μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις Πρέσπες ο λαός ζει χρόνια την ανασφάλεια, την αγωνία πώς θα τα βγάλει πέρα σε ένα βέβαιο μέλλον για αυτόν. Επίσης, ένα πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ακόμα και το περιφερειακό ιατρείο που δεν είναι στελεχωμένο όπως θα έπρεπε. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, το έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε σήμερα. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας άλλους τους εμπνέει και άλλους τους ενοχλεί. Η σημερινή μας εκδήλωση είναι και μια οφειλόμενη απάντηση σε ορισμένους διαστρεβλωτές της ιστορίας, δημοσιολόγους που τα τελευταία χρόνια αλλά και πρόσφατα πριν λίγους μήνες αναρωτιούνταν δήθεν γιατί το ΚΚΕ οργανώνει όλα αυτά τα μνημεία και απαντάει στις κούφιες θεωρίες περί το ότι λένε το ΚΚΕ ψάχνει τη ρεβάνς του 1949. Άλλοι πάλι ενοχλούνται γιατί αφού υπάρχει το πάρκο εθνικής συμφιλίωσης τότε γιατί αναμοχλεύουν πάθη και μίση άλλων εποχών και ορισμένοι που έχουν λίγο πιο έντονο τον αντικομουνισμό στο DNA τους θέτουν και το με ποιανού την άδεια γίνονται όλα αυτά. Είναι κατανοητό ότι για την αστική τάξη τα κόμματά της είναι πολύ βολικό να μην μαθευτεί η αλήθεια ή να υπάρχει η αλήθεια όπως την αποτύπωσαν τα χρόνια μετά τον εμφύλιο με διαστρεβλώσεις και ψέματα, με τις γνωστές θεωρίες περί το σημεριτοπόλεμου, των κατσαπλιάδων ανταρτών και άλλα. Το ΚΚΕ, όπως και για κάθε περίοδο της πάλης του λαού, ξέρει να τιμάει τους αγώνες του και ιδιαίτερα τους νεκρούς του και αυτό κάνουμε σήμερα και εδώ. Και θέλουμε σήμερα και μέσα από αυτό το βήμα. Και θέλουμε σήμερα και μέσα από αυτή την εκδήλωση να προειδοποιήσουμε όλους τους αρμόδιους φορείς, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, κυρίως την κυβέρνηση. Οι άθλιες μεθοδεύσεις τους να γίνονται εργασίες στις ψηλότερες κορυφές του γράμμου δεν θα περάσουν έτσι. Ήδη ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων και φορέων αντιστέκεται και εμείς ως ΚΚΕ θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην ολοκληρωθεί και γίνει τελεσμένο αυτή η περιβαλλοντολογική καταστροφή. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, στο αμήλικτο δίλημα που ήταν υποταγή ή νέος ξεσηκωμός, επιλέξαμε έστω και με καθυστερήσεις τον ξεσηκωμό. Τα χρόνια εκείνα αντιπαρατέθηκε από τη μια η ένοπλη μαζική λαϊκή πάλη και από την άλλη η κρατική βία των αστικών κομμάτων με την πλουσιοπάροχη στήριξη των ΗΠΑ και Βρετανίας. Η μάχη αυτή ήταν άνηση και μπορεί ο ΔΣΟΕ να ιτήθηκε στρατιωτικά, μπορεί επί δεκαετίες να είχαμε μπαράζ εκτελέσεων, φυλακίσεων και διώξεων, αλλά κανείς τελικά δεν μπόρεσε να σβήσει το μεγαλείο της πάλης, την ηθική και πολιτική ανωτερότητά του. Και αυτό είναι ένα βασικό δίδαγμα που βγαίνει από την πάλη αυτή και το αξιοποιούμε και σήμερα. Γι' αυτό και διαβεβαιώνουμε όλα αυτά τα παπαγαλάκια ότι ναι, θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε αυτόν τον ηρωικό αγώνα και τα διδάγματα που περιλαμβάνει, να μας εμπνέει στους νέους αγώνες και τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Γιατί και σήμερα έχουμε τα κελεύσματα της υποταγής στους δημοσιονομικούς στόχους και στα ματωμένα πλεονάσματα της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική υπάρχει αντιπολίτευση. Πού είναι το ΚΚΕ και ο λαός που μάχεται καθημερινά? Όλοι λοιπόν οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι που αηδιάζουν από τον εκφυλισμό που έχει φτάσει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν τρώνε το κουτόχορτο του ξαναζεσταμένου ΠΑΣΟΚ, της βολικής αντιπολίτευσης, που όλος τους ο καημός είναι πώς θα ξανακάτσουνε σε κυβερνητικές καρέκλες, μπορούν να συμπορευτούν εδώ με το ΚΚΕ στους δρόμους του αγώνα. Να δώσουμε λοιπόν το καλύτερό μας σε αυτό και να οργανώσουμε τις επόμενες απεργιακές μάχες που έχουμε μπροστά μας με βασική τη γενική απεργία στις 20 Νοέμβρη.
να δώσουμε τη μάχη καθημερινά στους τόπους δουλειάς, στα σχολεία, τις σχολές, τις πόλεις και τα χωριά, για να σηκώσει ο λαός το αναστημά του, να οργανώσει την πάλη του μέχρι την τελική νίκη. Η πραγματική ελπίδα βρίσκεται στην ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης κυρίαρχης πολιτικής, των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, του ίδιου του στόχου της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των αντιλαϊκών νόμων, συνολικά αυτού του εχθρικού, σάπιου και διεφθαμένου κράτους του κεφαλαίου. Βρίσκεται στη συμπόρευση με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, η ιστορία των αγώνων της δεκαετίας 40-49 αποδεικνύει ότι κανένας λαός δεν πρέπει να στηρίξει την υπεράσπιση της αδελφικής ακεραιότητας στην αστική τάξη και τα κόμματά της. Και με αυτή την έννοια μας ανησυχούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, γιατί η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε έναν εφόλης της ύλης διάλογος για τον οποίο μιλάει η τουρκική αστική τάξη και η κυβέρνησή της, και έτσι προετοιμάζουν το έδαφος για συμβιβασμούς που απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με τη συνένεση και των άλλων κομμάτων του Ευρωατλαντισμού. Επίσης, ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις όχι μόνο στους δύο υπεραλληστικούς πολέμους, αλλά και στην επιμονή για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια. Άλλωστε, σε αυτό το πλαίσιο εντασσόταν η Συμφωνία των Πρεσπών, όπως έχει μείνει να λέγεται. Τώρα, κάποια χρόνια μετά την υπογραφή της, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής αντιλαμβάνονται καλύτερα ότι όχι μόνο δεν έλυσε προβλήματα, αλλά έχει ανοίξει τους ασκούς του αιώλου σύμφωνα με αυτά που λέει η τωρινή κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και ταυτόχρονα εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί τα ανατοϊκά σχέδια για πιο γρήγορη περικύκλωση της Ρωσίας. Οι λαοί αυτής της περιοχής, των κατοίκων των χωριών της Πρέσπας όπως και των απέναντι παραλίμνιων χωριών, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Δεν πρόκειται όμως όσο υπάρχει αυτή η καπιταλιστική εξουσία να τους αφήσουν και να ζήσουν ήσυχοι. Ένας επιπλέον λόγος να δυναμώσει λοιπόν η πάλη για την απεμπλοκή της χώρας μας και όλων των λαών και των χωρών της περιοχής από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να διαμορφωθούν αμοιβαίες εποφελείς σχέσεις καλής γειτονίας και φιλίας μεταξύ των πολύπαθων λαών της Βαλκανικής. Σύντροφοι και φίλοι, εμπνεόμαστε από τις ηρωικές σελίδες που έγραψε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, ιδιαίτερα εδώ στις μάχες του Γράμμου και του Βίτσι. Με τη σημερινή μας εκδήλωση τιμάμε και τους νεκρούς όλων των χωριών των Πρεσπών και της Βορειοδυτικής Φλόρινας που τους έχουμε αποτυπώσει εδώ στις μαρμάρινες πλάκες ανά χωριό. Από το παράδειγμα τους παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε στην καθημερινή πάλη για να κάνει κουμάντο ο λαός στο τόπο του, όπως έγινε και τότε. Γεια σας και καλοί αγώνες, καλή συνέχεια.